Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδας». Ελληνικές αλλά και ξένες ταινίες, οι οποίες προβάλλονται στην οθόνη σας μέσα από το Hellenic TV. Αρχίζουμε με την πρώτη μας ταινία την 5η 8 Απριλίου στις 9:30 με τίτλο «Μάνα μου παραστράτησα». Μελόδραμα του 1961 με την Χριστίνα Σίλβα, Ανδρέα Μπάρκουλη και άλλους. Σενάριο Γιάννης Ιωαννίδης, σκηνοθεσία Κώστας Στράντζαλης. Ένας πλούσιος παντρεύεται κρυφά τη φτωχή αγαπημένη του και την παρουσιάζει στους δικούς του ως οικιακή βοηθό. Ξαφνικά πρέπει όμως να φύγει στο εξωτερικό, αφήνοντας πίσω την έγκυο γυναίκα του στο σπίτι με τους γονείς του, χωρίς αυτοί να γνωρίζουν κάτι. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Πέτρο! 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 Είσαι τρελή, Μαρίνα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σε χαρακτηρίσω. Μόνο αυτό έχεις να μου πεις. Νομίζω πως ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε προλίγου. Από εδώ και πέρα οι δρόμοι μας χωρίζουν. Ώστε φεύγεις οριστικά. Αυτή δεν ήταν η συμφωνία μας. Είχαμε πει πως όταν βαρεθεί ο ένας τον άλλον θα χωρίσαμε. Κοίταξέ με στα μάτια, Πέτρο. Κοίταξέ με και πες αν μπορεί να ξεχαστεί η αγάπη μας. Μέσα σε 5 μήνες ζήσαμε έναν κόσμο ολόκληρο. Ο ουρανός, η θάλασσα, το δάσος. Μας έβλεπαν πάντα μαζί. Κάθε δέντρο και κάθε βραχάκι έχουν ακούσει τους όρκους μας και τα φιλιά μας. Τώρα. Γιατί προσπαθείς να κάνεις δραματικό το χωρισμό μας. Ήταν ωραία η αγάπη σου. Όλα ήταν ωραία. Μα είναι κάτι που πέρασε. Ας μείνουμε λοιπόν δύο φίλοι. Και ο καθένας σας διαλέξει κάτι καινούργιο στη ζωή του. Πέτρο. Ποτέ δεν θα σου έλεγα έστω και την παραμικρή λέξη για να σε πικράνω. Και όταν ακόμα ένιωθα πως κάποια μέρα θα με παρατήσεις και θα φύγεις, έκρυβα τον πόνο μου και τα δακρυά μου για να μην τα δεις. Γιατί μου τα λες όλα αυτά, Μαρίνα? Πίστεψέ μου πως για κανένα λόγο δεν πρόκειται πια να με συγκινήσεις. Οτιδήποτε κι αν μου πεις, είμαι αποφασισμένος να φύγω. Οτιδήποτε. Είσαι βέβαιος, Πέτρο? Όσο γι' αυτό ξέρω καλά τον εαυτό μου. Κι αν σου έλεγα ότι θα γίνω μητέρα. Αν σου έλεγα ότι στα σπλάχνα μου σαλεύει ο καρπός της αγάπης μας. Και τότε ακόμα η καρδιά σου θα έμενε σκληρή σαν την πέτρα. Σε ευχαριστώ, Μαρίνα. Όλα θα περίμενω, όχι όμως και αυτό. Αλλά μην θα ρίξεις πως με ένα τέτοιο ψέμα θα με κρατήσεις. Αρκετά βάσταξη κωμωδία. Γεια σου. Πέτρο! Χτύπησέ με λοιπόν. Χτύπησέ με! Πες μου πως είναι ψέματα. Πες μου! Κι αν ήταν αλήθεια, θα άλλαζε τίποτα ανάμεσά μας. Όχι, μαθαίνω να ξέρω. Τότε σου είπα ψέματα, Πέτρο. Είσαι ευχαριστημένος. Σε μια ανόητη κατεργάρα. Ήθελες να με κρατήσεις κοντά σου με ένα ψέμα που δεν θα σου βγαίνει σε καλό. Ας είναι. Έτσι τουλάχιστον θα μπορέσουμε να μείνουμε δύο φίλοι. Γεια σου και πάλι. Πήγαινε στο καλό, Πέτρο. Δεν σου κρατώ καμιά κακία. Πριν φύγεις όμως, θέλω να σου χαρίσω αυτό. Είναι ένα φυλακτό. Η μάνα μου είχε δυο. Το ένα το χάρισε στον αδελφό μου που χάθηκε στα μαύρα χρόνια του πολέμου. Το άλλο σε μένα. Κράτησέ το για να θυμάσαι μονάχα τις καλές στιγμές που ζήσαμε μαζί. Γεια σου, Μαρίνα. Η δεύτερη ταινία της 5ης στις 10:45 έχει τίτλο «Καπετάνιος για κλάματα». Κωμωδία του 1961 με τους Νίκο Φέρμα, Κώστα Χατζηχρήστο και άλλους. Σενάριο Κώστας Νικολαίδης, Ηλίας Λιμπερόπουλος, σκηνοθεσία Κώστας Χατζηχρήστος, Απόστολος Τεγόπουλος. Ο Σίμιος Παπαφίγος είναι δόκιμος ανθυποπλοίαρχος στο φορτηγό πλοίο ενός ανεκδίηγητου και μέθυσου καπετάνιου. Με τη βοήθεια του καλόκαρδου, Λοστρόμου, Φουρτούνα, δέχεται να κάνει μια σοβαρή εξυπηρέτηση στον υποπλοίαρχο Μάνο Σαρή. Αυτός πρέπει να παντρευτεί την αδελφή ενός πρώην συναδέλφου του, τη Μάρο, την οποία επειδή δεν έχει δει ποτέ του, θεωρεί άσχημη και μεγάλη στα χρόνια. Επισκέπτεται την υποψήφια νύφη έχοντας την αποστολή να απαλλάξει τον υποπλοίαρχό του από αυτή την υποχρέωση. Όταν όμως διαπιστώνει ότι πρόκειται για μια νέα και ωραία κοπέλα, βάζει τα δυνατά του να την κρατήσει για τον εαυτό του. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας.
Ποιος τρόμος! Τι γίνεται, πέσαμε σε μπουρίνι! Όχι καπετάνιε, μπουνάτσα του καλού καιρού. Έλεον Μυτιλίνης, όχι μούργα Ισπανίας που λέει ο λόγος. Τότε γιατί κουνάει το καράβι? Δεν κουνάει το καράβι καπετάνιε. Δεν κουνάει? Όχι. Τότε θα κουνιέμαι εγώ. Μάλλον. Ωραία. Πιάσε μου δύο μπουκάλες για να μπουνατσάρω. Φάρε ουίσκι ρε παιδί. Δόκιμος Παπαφίγκος. Πάντε έτσι μου. Αλλά αντίσου για σάπια είναι. Αμάν. Αμάν ρε παιδιά, δεν προσέχετε ρε παιδιά. Με συγχωρείς κύριε Δόκιμε, δεν ήξερα πως θα σκαγες μύτια από εκεί πέρα. Δόκιμε Παπαφίγκο. Ολοστρόμος σε θέλει. Δόκιμος. Τσακίσου ρε που σε φωνάζω ρε. Τώρα δεν βλέπεις, το ματοτσακίστηκα. Άμα σου πλέει ο στρόμος, θα τσακίζω σε όλα να έρχεσαι. Γιατί άμα με πιάσουν τα μπουρίνια μου, που λέει ο λόγος. Μάλιστα. Ίσα, τσακίσου να τα πας του καπετάνιου. Μάλιστα. Ίσα ρε. Τώρα δεν τα παίρνω και τσακίζουμε αμέσως. Για κοίτα ρε, ένας δόκιμος Ελένη και καπετάνιος. Ίσα ρε που σου μιλάνε. Λαμβάνω τη τιμή να σας αναφέρω, κύριε Λοστρόμε, η διαταγή σας εξετελέστη. Τι να κάνω, τι... Τσακίστηκε, δε! Του! Δόκιμος και πάει για καπετάνιος, λέει. Πάπα να θεμάσαι! Δεν έσπαει στο κεφάλι σου παραγούσπασες τα μπουκάλια. Καλά το έλεγα εγώ, δεν κάνεις για πολεμικές επιχειρήσεις. Καλά, καπετάνιος. Λοστρόμε, στείλε μου δύο. Μάλλον! Μάλιστα. Μάλλον! Ύστερα από αυτό, πάω μόνος μου πια. Πού πάει, ρε? Ξέρω, πάω για Φασίνα. Τώρα αυτή τη δουλειά την έχω μάθει καλά. Είσαι, τσακίσου για Φασίνα. Μάλιστα. Είδε. Τσακίζουν. Είδε. Μάλιστα, κύριε Μπουρίνη. Είδε. Ήθελε να γίνει για καπετάνιο. Συνεχίζουμε στις ταινίες της Παρασκευής 9 Απριλίου. Η πρώτη ταινία στις 9:30 έχει τίτλο «Ο Βασιλιάς», κοινωνικό δράμα του 2002 με την Μίνα Χατζησάβα, Βαγγέλη Μουρίκη και άλλους. Σενάριο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Γραμματικός, σκηνοθεσία επίσης Νίκος Γραμματικός. Μετά την αποφυλάκησή του, ένας πρώην κατάδικος γυρίζει στο χωριό του και προσπαθεί μάταια να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι μεγάλες και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την αποκατάστασή του στο χωριό. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Ο Τσέ μου είπε θα σε βοηθήσει. Σε περιμένει. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εγώ σου λέω να φύγουμε και εσύ μου λες να μείνω και ότι ο Τσέ θα με βοηθήσει. Δεν καταλαβαίνω. Θα με τρελάνεις. Ούτε εγώ καταλαβαίνω. Εσύ θα με τρελάνεις. Ούτε υποσχέθηκες. Περίμενες να σου πω. Όχι. Στο κάτω-κάτω δεν σε πίστεψα. Στη φυλακή ήσουνα. Στη συνέχεια η δεύτερη ταινία της Παρασκευής στις 11:20 με τίτλο «Αυστηρός κατάλληλο». Κωμωδία του 2004 με την Δήμητρα Στογιάννη, Οδυσσέα Παπασπυλιόπουλο και άλλους. Σενάριο σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας. Δύο φιλόδοξοι σκηνοθέτες αναζητούν παραγωγό για την πρώτη τους ταινία. Το έργο τους είναι φιλόδοξο, εμπνευσμένο από Ευρυπίδη, Τολτσόη και Φλομπέρ και ονειρεύονται για πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Λέχου. Όμως παραγωγοί δεν βρίσκονται πλην τον Τάκη Πανουριά, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει σπουδαίος παραγωγός πορνό.
Αυτό που αποκρύπτεται από τους δύο φερέλπιδες δημιουργούς είναι ότι όταν ολοκληρώνονται τα γυρίσματα της κανονικής ταινίας, ξεκινούν εκείνα μιας πιο πιπεράτης, με πρωταγωνίστρια την ίδια τάλαντη, πλην όμως φυτευτή επιλογή του Πανουριά για τον πρώτο ρόλο στην κανονική ταινία. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Του πελάγου ένα βράχο τρέχει μια νεροπηγή. Εκείνα πιο νερό να ξεδιψάσω θέλω. Τι λόγια είναι αυτά που λες, κυρά μου? Δυστυχή μάνα μου Πασιφάη, τι ερώτα ερωτεύτηκες. Και εσύ αδελφή μου Αριάδνη, τρίτη εγώ που χάνομαι από τον έρωτα. Τρομάζω, κόρη μου. Πού σε πάντα λόγια σου? Μάνα και κόρη η ίδια συμφορά της φράγησε. Και τώρα εγώ. Μίλα καθαρά. Τη σαράκι σε τρώει. Τι είναι αυτό που το λένε έρωτα? Τι είναι? Η μεγαλύτερη χαρά και το πιο πικρό φαρμάκι. Για μένα μόνο το φαρμάκι. Αγαπώ τον υπόλοιπο. Το γιο του άντρα σου? Ποιος είναι? Room service. Τι θέλεις? Η τελευταία ταινία της Παρασκευής στη Μία έχει τίτλο «Μαύρο λιβάδι». Δραματική ταινία του 2009 με τους Χρήστο Πασαλή, Σοφία Γιώργο Βασίλη και άλλους. Σενάριο σκηνοθεσία Βαρδής Μαρινάκης. Η Ανθή, μια έφηβη μοναχή, μεγαλώνει σε ένα γυναικείο μοναστήρι επί τουρκοκρατίας υπό την επίβλεψη της αυστηρής ηγουμένης. Τη γαλήνη του μοναστηριού έρχεται να ταράξει ένας γενίτσαρος που καταφτάνει βαριά τραυματισμένος. Με τη συγκατάθεση της ηγουμένης στη νοσοκόμα της Μονής Πελαγία, περιθάλπει τον τραυματία, εκπαιδεύοντας παράλληλα την Ανθή ως βοηθό της. Σύντομα, Ανθή και πολεμιστής έρχονται κοντά, ενώ ο Τούρκος διοικητής του γενίτσαρου τον αναζητά ως λιποτάκτη. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Το Σάββατο 10 Απριλίου στις 9:20 μη χάσετε τη Σαμπουνόπετρα, η Λίζα το έσκασε. Κωμωδία του 1959 με την Ξένια Καλογεροπούλου, Κώστα Κακαβά και άλλους. Σενάριο Γιάννης Μαρής, σκηνοθεσία Σοκράτης Καψάσκης. Το ζεύγος Παπαδέα μαζί με την κόρη τους Λίζα περιμένουν στο αεροδρόμιο την πτήση για Παρίσι, όπου ο Παπαδέας έχει κανονίσει τον προξενιό της Λίζας με τον άγνωστό της πλούσιο έμπορο ψυγείο Ντούρα. Η Λίζα, για να ξεφύγει το σκάι από το αεροδρόμιο, τυχαία μπαίνει στο αυτοκίνητο του Γιώργου που την πηγαίνει στην Αθήνα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Hmm.
Θα κρατήσει πολύ αυτό? Θα κρατήσει πολύ ακόμα? Γιατί δεν μιλάτε? Μα επιτέλους δεν πάμε να σας κρεμάσουμε. Να παντρευτείς πάμε. Τον καλύτερο γαμπρό που διαθέτει Νότιος Αφρική. Γιατί δεν σ' αρέσει? Τι άλλο θέλεις επιτέλους, τι θέλεις? Μα παπά, το ξέρεις. Ανοησίες. Θα πάρεις αυτό που διάλεξα εγώ. Μα... δεν ανέχομαι επαναστάσεις στο σπίτι μου. Τι λες εσύ? Εγώ. Μπράβο, το ξέρω, συμφωνάς μαζί μου. Σε λίγες ώρες θα είμαστε στο Παρίσι. Ο Ντούρος θα μας περιμένει και την Κυριακή θα γίνει ο γάμος. Είπα! Πόση ώρα θα μείνουμε εδώ? Όσο θέλετε. Τι είπες? Δεν κλείνουμε εμείς εδώ. Πα. Δεν κλείνετε? Όχι. Το αεροπλάνο, λέω. Α, το αεροπλάνο. Ναι. Μισή ώρα. Μισή ώρα. Μέσα. Φέρε μας πορτοκαλάδες. Μέσα. Μήπως πορτοκαλάδες, ξέρω. Πορτοκαλάδες. Εκείνος ο ανεπρόκοβος αδερφός σου μένει πάντα στην Αθήνα? Έχω τόσο καιρό να πάρω γράμμα του. Ευτυχώς, δεν έχω καμιά διάθεση να μας κουβαληθεί εδώ και να δω τα μούτρα του. Δεν ανέχομαι τους τεμπέλιδες. Δεν είναι τεμπέλης, Αντώνη. Είναι και δεν θέλω αντίρρηση. Τι έκανε στη ζωή του? Τραγούδι, έρωτας, μουσική. Αλήτης δεν έγινε ακόμα? Α, όχι, Αντώνη, και αλήτης. Κάτι παρόμοιο, ένας άνθρωπος που δεν κατάφερε να κάνει λεφτά. Αυτός ο κύριος αποτελεί το έσχος της οικογένειας μας. Τι είπες εσύ? Τίποτα. Και έκανες πολύ καλά. Χαίρομαι που δεν γνώρισες ποτέ αυτό το κύριο. Πού πας? Μια βόλτα, τουλάχιστον πάω να δω το αεροδρόμιο. Μια και δεν θέλησατε να σταματήσουμε να δούμε την Αθήνα. Αν επιτρέπετε. Πρόσεξε, μην απομακρυνθείς. Το αεροπλάνο απογειώνεται σε λίγη ώρα. Μάλιστα. Η δεύτερη ταινία του Σαββάτου στις 10:35 έχει τίτλο «Λούτον». Κοινωνικό δράμα με τους Νικόλα Βλαχάκη, Ελευθερία Κόμη και άλλους. Σενάριο Μιχάλης Κωνσταντάτος, Στέλιος Λικουρέσης, σκηνοθεσία επίσης Μιχάλης Κωνσταντάτος. Ο Τζίμις είναι ένας ευκατάστατος μαθητής λυκείου γύρω στα 17. Η Μέρη είναι μια ασκούμενη δικηγόρος γύρω στα 30. Ο Μάκης, ένας 50άρης οικογενειάρχης, ιδιοκτήτης ενός ψιλικατζίδικου. Τρεις πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους και η καθημερινότητά τους επίσης. Μέσα στο πλαίσιο μιας συμβατικής ζωής που τους πιέζει όταν όλα για αυτούς μοιάζουν ακίνητα και αναμενόμενα τα τρία αυτά πρόσωπα προσπαθούν να βρουν τρόπο διαφυγής. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Τον είδες τον πατέρα σου? Ναι. Του τα είπες? Τι? Για τις σπουδές. Άσε ρε μάνα. Δεν είναι τώρα στιγμή. Είναι και η γιαγιά. Ποια γιαγιά? Αφού δεν καταλαβαίνει. Πάρ' το πιο κοντά σου. Αφού δεν καταλαβαίνει, τι μέσα είναι εδώ πέρα κάθε Κυριακή? Τι? Να ήρθες. Και ο νεαρός. Είδες. Γαμώτη. Μάζεψε την πετσέτα σου. Πολλά δεν πήρες? Τα απαραίτητα πήρα. Συνέχεια η ταινία της Κυριακής 11 Απριλίου στις 10:45 με τίτλο «Η δύναμη της αγάπης». Μελόδραμα του 1989 με τους Κώστα Παπαμακρίδη, Όλγα Ποταμίτου και άλλους. Σενάριο Σώτος Ορίτης, σκηνοθεσία Πέτρος Ηρακλέους.
Ένα βαρύ κτύπημα της μοίρας ρίχνει ένα νέο σε αναπηρικό καροτσάκι. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο νέος πολεμείται από τους γείτονές του και καταραίει οικονομικά. Έτσι δεν μπορεί να πληρώσει τα απαραίτητα για να κάνει εγχείρηση και να βρει την υγεία του, ούτε να τελειώσει το πανεπιστήμιο και να πάρει το δίπλωμά του. Όμως, μια νέα που τον αγαπά τον βοηθά να ορθοποδήσει και να ξεπεράσει όλες του τις δυσκολίες. Ο νέος διαπιστώνει πως μόνο η αγάπη έχει αξία στη ζωή και πως όταν υπάρχει αγάπη όλα τα προβλήματα λύνονται. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Άντε κύριε Αντρέα, ήρθε η σειρά σου. Η σειρά μου επιτέλους. Τρεις είπαμε, ρα. Τρεις, μπράβο, Αγία Τριάς. Άστε να Αγία Τριά, να βάλω και κανένα αξιάτο να δεις. Να σου βάλω, να σου βάλω. Α. Να σου βάλω και ξυπέμου κρομίδι, θέλεις. Μόνο σε σκιό. Κουρέα και παρπέρις άνθρωπο να φάω κρομίρα. Θα ξουρίζω τον μελάτι και από φυσό και να φύρουνε. Καλά. Ούτω είναι δικό σου θέμα. Και τρεις είπες. Τρεις, ναι. Και μέσα στα σκιό μου είναι άκρο μήνα. Καλά. Πάρε υπομονή. Αφού τη στορείτε τη δουλειά. Μα σε τα βλέπεις πολλά χωρό. Ένα μπορώ να κάνω με γιέ μου. Να σε καλά η φορκανή. Μάλιστα. Ορίστε κύριε Αντρέ. Ευχαριστώ. Λόξα Θεός. Λόξα Θεός. Ήρθα πριν να δεις ο ήλιος και ένα ελόκληρο φάναρο να πω εσύ. Δόξα σε ο Θεός, είδες τη δουλειά. Τέλος να πω να σας καμώ. Τέλος πάντων, έλα. Έλα και φέρ μου τα ρέστα. Τα πόσα μου δω και τσεδίκη. Ελίρα, ναι, σωρίς. Τα ως τα 45 σελίνια που θέλω ακόμα που λόγου σου θέλω 25 σελίνια. 45 σελίνια, τα πόσα είναι επίτερα. 15 σελίνια μια. Μα, 15 σελίνια, μα... Μα 15 σελίνια μια επίτα. Τόσα πάντα τώρα κύριε. Μα πέμε ρε φας ποτέ σου έτοιμα σου γλούθια. Συγχρόνια να πιάω έτοιμα σου γλούθια. Μα γίνηκαν τόσο ένα ακριβά τώρα. Τόσα πας είναι να μπορεί να κάνουμε. Τόσα κοστίζεις. Τέλος. Έρα λόγος 5 σελίνια. Κραώτα. Έρα ρα. Έχουμε όκα σου μια λιρά. 30, 40 και 5, 45. Κι αν με ξαναδείς, θα με... Γράψε με! 45 σερίνια, οράζω 2,5 κιλά σύρων και κάνω σουβλούκια και τα ειζώ τη γειτονιά μου. Πας το καλό, να σε καλά και να τα κάνεις να ριχώσεις σου να δεις τον νόστο. Πάει ρε! Να σε αρκοντίνω εσέναν καλό. Η εβδομάδα μας ξεκινάει με το θέατρο της Δευτέρας 12 Απριλίου στις 9:05 με τίτλο «Ο Γλάρος». Κοινωνικό δράμα του 1981 με τη Μάρο Κοντού, Ανδρέα Μπάρκουλη και άλλους. Σενάριο Λικούργος Καλέργης, σκηνοθεσία Σταμάτης Χονδρογιάννης. Ο Άντων Τσέχοφ γράφει το γλάρο του το 1896 θέλοντας να δείξει πως συντρίβονται οι νέοι χωρίς περίσκεψη από την παλαιότερη γενιά. Το έργο θίγει την αιώνια αντιπαλότητα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών έναντι των νέων. Η Αρκάντινα είναι μια φτασμένη ηθοποιός και ερωτευμένη με τον συγγραφέα Σόριν. Ταυτόχρονα παρακολουθούμε και τα βήματα της νεαρής ηθοποιού Νίνα, επίσης ερωτευμένη με τον Σόριν, η οποία προσπαθεί να καταξιωθεί ηθοποιός και να φτάσει την καριέρα της Αρκάντινα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της παράστασής μας. Πάντοτε μαύρο. Πενθώ με τη ζωή μου. Είμαι δυστυχισμένη. Γιατί? Δεν σε καταλαβαίνω. Από υγεία είστε καλά. Και ο πατέρας σας και δεν είναι πολύ πλούσιος. Εν τούτης έχει αρκετά. Η δική μου ζωή είναι πολύ πιο δύσκολη από τη δική σας. Παίρνω μόνο 23 ρούβλια το μήνα και από αυτά μου κρατάνε κάτι για τη σύνταξη. Όμως εγώ δεν φάω μαύρο. Δεν είναι αιτία τα λεφτά. Ένας φτωχός μπορεί να είναι και ευτυχισμένος. Θεωρητικός, ναι. Στην πράξη όμως, κοιτάξτε τι συμβαίνει. Είμαστε στο σπίτι μου οι δυο μου αδελφές, η μητέρα μου, ο μικρός μου αδελφός και εγώ. Ο μισθός μου είναι μόνο 23 ρούβλια.
πρέπει να φάει και να πιει κανείς. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχει το σπίτι του τσάι και ζάχαρη. Και να έχει και από λίγο καπνό. Θεέ μου, πόσο πολύ δύσκολο είναι όλα. Σε λίγο θα αρχίσει η παράσταση. Ναι. Η Δεσποινή Ζαρέτσινη θα παίξει. Το έργο είναι του Κωνσταντίν Γαβρίλοβιτς. Είναι ερωτευμένη. Σε λίγο οι ψυχές της θα ενωθούν. Θα ενωθούν στην ίδια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Όμως, η ψυχή σας και η ψυχή μου δεν έχουν κανένα κοινό σημείο επαφής. Σας αγαπώ. Είμαι τόσο δυστυχισμένος. Δεν μπορώ να μείνω πια στο σπίτι μου. Κάθε μέρα περπατάω 4 δέσκια για να έρθω στο Ρόκερ, αλλά 4 για να γυρίσω πίσω. Και το μόνο που συναντώ εδώ είναι η αδιαφορία σας. Δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, είμαι φτωχός. Έχω μεγάλη οικογένεια. Και πια θα αποφάσισε να παντρευτεί έναν άνθρωπο που δεν μπορεί με τον εαυτό του να συντηρήσει. Τα μάρες. Το αίσθημά σας με συγκινεί. Αλλά δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Αυτό είναι όλο. Η πρώτη ταινία της Τρίτης, 13 Απριλίου στις 9, έχει τίτλο «Μείνε κοντά μου, αγαπημένε». Μελόδραμα του 1968 με τους Λαβρέντι Διανέλο, Βασίλη Καΐλα και άλλους. Σενάριο σκηνοθεσία Νίκος Αβραμέας. Ένας νεωρός μαθαίνει από την ετοιμοθάνατη μητέρα του ότι στην πραγματικότητα είναι υιοθετημένο παιδί. Μετά το θάνατο της θετής του μητέρας αρχίζει να αναζητά τους πραγματικούς του γονείς. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Κουράγιο, παιδί μου. Αντίο. Αλέξη. Αλέξη. Αλέξη, παιδί μου. Έλα κοντά. Θέλω να σε χορτάσω. Γιατί σε λίγο θα κλείσω τα μάτια. Όμως, πριν πεθάνω, πρέπει να μάθεις. Τόσα χρόνια φοβόμουν. Φοβόμουν πως θα μου φεύγεις. Και σ' αγάπαγα σαν να ήσουν δικό μου παιδί. Ένα κομμάτι από μένα. Μητέρα, δεν είμαι παιδί σου. Δεν είμαι δικό σου παιδί. Όχι. Ήτανε τότε στην κατοχή. Τη μητέρα σου τη σκότωσαν οι Γερμανοί και τον πατέρα σου τον πήρανε όμηρο. Έμεινες εσύ μωρό με την αδελφούλα σου. Για εκείνη φρόντισε το κράτος τότε. Σένα σε υιοθέτησα εγώ με το μακαρίτι τον άντρα μου. Σου δώσαμε το δικό μας όνομα. Σ' αγαπήσαμε. Όμως ήσουν άτυχος, γιατί ύστερα από λίγα χρόνια πέθανε ο άντρας μου και έμεινες ξανά όρφανος. Από τότε αγωνίστηκα να σε μεγαλώσω, να σε κάνω άντρα, να σε σπουδάσω. Μην κλαις. Σταμάτα. Η δεύτερη ταινία της Τρίτης στις 10:35 έχει τίτλο «Ο παραγιός μου οραλίστας». Κομμωδία του 1971 με τους Νίκο Σταυρίδη, Αλέκο Τζανετάκο και άλλους. Σενάριο Ναπολέων Ελευθερίου, σκηνοθεσία Γιώργος Παπακώστας.
Ο Μανώλης, ο οποίος εργάζεται στο καφενείο του Αγισίλαου, παραπονιέται στη μητέρα του ότι κουράζεται πολύ στη δουλειά του και εκείνη βρίσκει τον μπελά της όταν διαπιστώνει ότι το αφεντικό του γιού της την φλερτάρει. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Κύριε Αγισίλα, καφέ! Μάλιστα, κύριε Αρχιμανούρα! Και γρήγορα, ε! Θα στον φέρει ο πύραυλος Μανώλης! Άντε! Τι παράς, αφεντικό! Τι παράω, εδώ παράνει ξένοι και να μην παράνει ντόπιοι! Μ' αρέσει που ρωτάς, δεν το συνήθισες ακόμα! Σαν μου φαίνεται ότι παραγνωριστήκαμε εδώ μέσα, έτσι! Έλα, ας ακλαμάρεις! Τώρα μας παρακολουθείς γιατί ο κόσμος περιμένει να ανοίξει τα μάτια. Κι εγώ τι θες να κάνω, 60 γραφεία είναι αυτά, πώς θα τα προλάβω? Ας τα λόγια και δούλευε, άντε! Ποιοι είναι οι βαροί γλυκοί και ποιοι οι πολλά βαροί τώρα? Μακάρι να ξέρω. Κι εγώ πώς θα τους ξεχωρίσω? Απ' την καρπασά. Άμα πας γλυκή φραστών σε αυτόν που σε παρήγγειλε Δημέτριο, θα παίξεις σχετική καρπασά και θα καταλάβεις ότι έκανες λάθος. Μπρο, τράβα! Ανάθεμα σε μουσκεμα τα κάνες πάλι. Τι θα πει ο καρπασά? Τράβα! Τράβα, ανάθεμα. Λουκ! Ε, ο καφές. Α, δεν μου λες, Μανώλη, τι χρωστάω. Γιατί θα με πληρώσεις? Όχι. Τότε γιατί ρωτάς? Για να δω με βλάπει ο καφές. Με αυτό χρωστάς 10. Ε, άμα γίνουν 100, έλα να σου δώσω μια επιταγή, έτσι. Η πρώτη ταινία της Τετάρτης, 14 Απριλίου, στις 8:50, έχει τίτλο «Ο Ψήλος». Κοινωνική ταινία του 1990 με τους Παντελή Τριβιζά, Βασίλη Κολοβό και άλλους. Σενάριο, σκηνοθεσία, Δημήτρη Σπύρου. Ο Ηλίας είναι ένα 12χρονο παιδί που εκδίδει μόνος του μια μικρή χειρόγραφη εφημερίδα, τον Ψήλο, κάπου σε ένα χωριό στο βουνό δίπλα στην αρχαία Ολυμπία. Οι προσπάθειές του δεν χαίρουν της εκτίμησης των ενηλίκων του χωριού, που τον πειράζουν και τον αποκαλούν ηρωνικά Ψήλο. Οι γονείς του πιστεύουν πως τον αποσπά από τις σοβαρές σπουδές και του απαγορεύουν να συνεχίσει. Η μόνη σύμμαχή του, η Λία, είναι ο Γαλαξίας και η Κρινιό. Οι κοροϊδίες των συγχωριανών γίνονται με μια θαυμασμός όταν μια Αθηναία δημοσιογράφος φτάνει στο χωριό για να γράψει ένα άρθρο για τον Ηλία και τον Ψήλο. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Ψήλο! Κάποιος άφησε τα ζωντανά του μέσα στα γεννήματα του Σαρλόγιανη. Πήρες τίποτα χαμπάρι? Μα τι δημοσιογράφος είσαι τότε? Ρε Ψήλο, οι δημοσιογράφοι είναι σωστά λαγωνικά. Τίποτα δεν τους ξεφεύγει. Ηλία, να τρέχεις εσύ στα χωράφια για τις αγροζημίες. Γιατί ο αγροφύλακας δεν έχει καιρό. Η πρέφα θέλει υπομονή και το πικέτο τέχνη. Αν δεν παίζει χαρτιά και αν δεν είναι κουδούνι στο μεθύσι, κυνηγάει πέρδικες. Πέρδικες εγώ? Γαλαξία, μη θαρρείς πως επειδή είσαι μουρλός μπορείς να λες ότι κατεβάζει κούτρα σου. Από τη στιγμή που απαγορέψανε το κυνήγι της και να μ' αναγελάει, δεν την του φεκάω. Και προχθές οι μαυρόπετρες τι του φέκαγες? Μπεκάτσες. Και από πότε οι μπεκάτσες αφήσαν τα βαρκά και πιάσαν τα υψώματα? Μωρέ, ας έρθει ο αγρονόμος από τούτα τα μέρη. Ξέρεις, θα του πω. Καλώς την ετυμπέρδικα που κάνα μαύρα μάτια. Και θα αρχίσω να κελαϊδάω. Τότε θα δεις πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Όχι τώρα που κάνεις τον πολύξερο σε ένα μαθητούδι. Αυτός μια μέρα θα φτάσει ψηλά. Θα ντρεπόσαστε να τον κοιτάξετε.
Εσύ εκεί, στο σκοπό σου. Μην ακούς κανέναν. Η δεύτερη ταινία της Τετάρτης στις 10:25 έχει τίτλο «Το Νυφοπάζαρο». Κωμωδία του 1969 με τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Μέμα Σταθοπούλου και άλλους. Σενάριο σκηνοθεσία Κώστας Ασημακόπουλος. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης υπόσχεται στους ανύπαντρους φίλους του ότι θα τους βρει την ιδανική γυναίκα ρίχνοντας στη θάλασσα μπουκάλια με προσωπικά μηνύματα του καθενός. Έτσι, όποια γυναίκα βρει το μήνυμα θα είναι ιδανική για τον αντίστοιχο άντρα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Πρόεδρε, παιδιά, πέστε κανένα τραγούδι. Τι να τραγουδήσουμε. Με κανένα αστείο τότε να γελάσουμε. Αρχίστε. Δεν υπάρχει κέφι. Κανείς. Ωραία, μπράβο, κέφια. Εγώ σας το είπα, χωρίς κορίτσια δεν αξίζει κρουαζιέρα. Είπαμε μια φορά να πάμε σκέπη, νηστεία. Λοιπόν... Ξέρετε κάτι, φίλοι. Ήρθε η ώρα σας να μαζευτείτε. Τι? Γάμο, όσο περνάει η μπογιά σας. Πότε. Είδαμε και το καλό το δικό σου. Παντρεύτηκες και θες να χωρίσεις και δεν μπορείς. Λάθος. Εγώ δεν παντρεύτηκα. Με πάντρεψαν. Μου βρήκαν μια πρίκα, σπίτια, αυτό το κότσορο, λεφτά και τα πρόσθεσα στα κεφάλια του πατέρα μου. Νεαρός εγώ τότε. Πού μυαλό. Έννοια σου. Έτσι θα πάνε και τούτοι εδώ. Οι φίλοι σου. Σοφμουά. Εγώ από έρωτα. Τώρα μάλιστα. Κατά σύμπτωση οι γυναίκες ερωτεύονται αυτούς που έχουν. Το ίδιο και εμείς. Πρώτα ρωτάμε για την πρίκα και ύστερα πατέρουμε κεραυνό βόλο. Αγάπη μου, είσαι η μοιραία γυναίκα της ζωής μου. Αν σε χάσω θα πάρω την ίδια. Τέτοια λέμε. Καλοί είμαστε. Εγώ ξεχωρίζω από εσάς. Είμαι το φτωχαδάκι σου. Και δεν φοβάμαι τουλάχιστον να μου πουλήσουν φούμαρα. Ωραία σου, κάπου θα πάνεις κάρτες. Πότε. Εγώ σας θέλω, αν είστε εντάξει, να πάτε για γάμο αποτύχει. Αποτύχει. Ακό αποτύχει. Ναι. Σε αυτή την εποχή που κυριαρχεί η συναλλαγή και το συμφέρον, φανείτε εσείς ανώτεροι. Ναι, είμαι ιδανικά ρομαντική. Παίχτε με την τύχη. Δοκιμάστε τη χαρά που φέρνει η έκπληξη. Και αφήστε την καρδιά σας να χτυπήσει. Λόγια παρμένα πολεύκομα. Καθόλου. Ακούστε με και θα έχετε κάνει ό,τι πιο ωραίο στη ζωή σας. Θα έχετε κάτι νιώσει. Γάμοι αποτύχει. Ωραίοι. Μόνο που δεν γίνονται. Γίνονται. Και να μην ξέρεις καθόλου τη γυναίκα που θα πάρεις. Αν έχει, αν δεν έχει. Πώς. Είσαστε. Μπρος. Και σας λέω εγώ τον τρόπο. Αυτός είναι γάμος έκπληξη. Μπορεί σπουδαία, μπορεί και άσχημη. Μια φορά παίζεις με την τύχη. Δεν λες, με πουλήσανε ή φάνηκα σκάρτος. Είμαστε. Εγώ τουλάχιστον είμαι. Κι εγώ. Κι εγώ. Άλλος. Εγώ αποκλείομαι. Έχω δώσει λόγο. Η ταινία της 5ης 15 Απριλίου στις 9:30 έχει τίτλο «Το παιδί του δρόμου». Δράμα του 1967 με την Άννα Φόνσου, Νίκο Τζόγια και άλλους. Σενάριο σκηνοθεσία Φρίξος Ηλιάδης. Η Βασούλα λίγο πριν παντρευτεί τον αγαπημένο της Δημήτρη μαθαίνει ότι οι γονείς που την μεγάλωσαν δεν είναι στην πραγματικότητα οι γονείς της. Ο υποτιθέμενος πατέρας της όμως είναι στην πραγματικότητα θείος της. Όταν η φυσική του κόρη πέθανε μικρή, η γυναίκα του καπετάν Γιώργη του έκρυψε το συμβάν και κράτησε ως κόρη τη μικρή που είχαν μαζέψει στο σπίτι. Μόνο που η μικρή ήταν κόρη της αδελφής του Γιώργη, την οποία όλοι θεωρούσαν νεκρή. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Με λίγο το φόρεμά σου. Ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Έλα να το σιδερώσουμε λίγο τώρα. Τα μαλλιά μου, δέστε μου. Άντε πάρ' το σίδερο.
Πάει, πάρε το σίδερο. Ναι. Το σίδερο! Έχει δίκιο. Δώσ' του το σίδερο. Άντε, πάρ' το σίδερο. Σίδερο, να πάρ' το το σίδερο. Βρε τι πάθα, βρε τι έχουμε πάθει σήμερα. Έλα ρε παιδί, πάλι μέσα στα πόδια μου, κάλατε, πάλι μέσα στα πόδια μου. Κάλατε, μην κάνεις έτσι τόσο τα κολόνια, πού είναι η κολόνια. Η τελευταία ταινία της Πέμπτης στις 10:45 έχει τίτλο «Το κορίτσι του λόχου». Αισθηματική ταινία του 1962 με την Κατερίνα Βασιλάκου, Γιώργο Καμπανέλη και άλλους. Σενάριο σκηνοθεσία Δημήτρης Αθανασιάδης. Η Κάτια, η κόρη του συνταγματάρχη Βασίλη Γεωργίου, δεν αντέχει άλλο τον αυταρχικό πατέρα της και παίρνει τους δρόμους με προορισμό την Αθήνα. Θα συναντήσει μια ομάδα λοκατζίδων που θα προθυμοποιηθούν να την οδηγήσουν στον προορισμό της, αρκεί αυτή να τους ακολουθήσει πρώτα στο δρομολόγιο που έχουν να εκτελέσουν. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ταινίας μας. Κύριε Ταγματάρχα. Διατάξτε, κύριε. Η ώρα είναι 2:30. Γιατί είστε ακόμα στο γραφείο? Ξέρετε, κύριε Δικητά. Δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Ξέρετε ότι μ' αρέσει η τάξη τρομερά. Άλλη φορά να μην ξανασυμβεί αυτό. Μάλιστα, κύριε Δικητά. Άλλη φορά θα φεύγω στις 2 ακριβώς. Και μην ξεχάσετε το απόγευμα να μου φέρετε εκείνα τα σχέδια που σας ζήτησα. Είναι κιόλας επάνω στο γραφείο. Είπα το απόγευμα. Μάλιστα, κύριε Δικητά. Στις 5 ακριβώς. Μάλιστα, κύριε Δικητά. Τι κάνει, Ραφά? Πώς είναι έτσι η στολή σου? Ξέρετε, κύριε Ταγματάρχα. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Τρεις μέρες κράτησε. Μάλιστα, κύριε Ταγματάρχα. Μπράς. Ναι ρε, το γραφείο του συνταγματάρχου είναι. Ποιο θες να είναι, της Λόλας, της αρτίστας? Πώς? Μάλιστα, κύριε στρατηγέ. Στρατηγιά μου ήθελα να πω. Όπως διατάξετε. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Ο κύριος διοικητής μόλις έφυγε. Μάλιστα, θα το πω. Αυτές λοιπόν ήταν οι ταινίες μας. Πριν κλείσουμε όμως το πρόγραμμά μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα Τετάρτη μπορείτε να δείτε τις ταινίες «Ο πειρασμός» και τη ταινία «Παίζει ο Θεός με το αλατοπίπερο». Τέλος, το πρόγραμμά μας βρίσκεται κάθε εβδομάδα στις εφημερίδες «Παρικιακή» και «Ελευθερία», καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Βεβαίως, για τα σχόλιά σας μπορείτε να μας καλέσετε στο 020-8292-7037 ή στείλτε μας μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Ακόμα μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο κανάλι 271 μέσω Freeview σε ολόκληρη την Αγγλία, καθώς και από το Roku Stick της Sitel UK. Ευχόμαστε σε όλους σας ένα καλό βράδυ και εμείς θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με νέες ταινίες. Καλό σας βράδυ!